Αυτή τη σκόνη που σηκώθηκε, πού τοποθετείς την συνάντηση Τσίπρα-Τεμπονέρα? Δηλαδή, θέλω να πω, αν μιλάς για μια εκδήλωση που μια εφημερίδα πολύ καλώς κάνει και διοργανώνει, και καλοί ομιλητές να δει και το μέλλον, μιλήσει για το μέλλον της αριστεράς ή οτιδήποτε, της κεντροαριστεράς ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Η τοποθέτηση και ένα ραντεβού του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ με έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης, με συγχωρείς αν μη τι άλλο. Πολύ ουσιαστική ερώτηση και η απάντηση την οποία μπορώ να δώσω εγώ είναι η εξής. Είναι στην καρδιά. Εγώ δεν δέχομαι αυτά τα οποία λένε ότι ο Τεμπονέρας είχε πάρει 10 μέρες πριν τον Τσίπρα. Και έτσι. Τώρα, επειδή ο Τσίπρας, τα έλεγα και εγώ χθες, ναι. Επειδή αυτά λένε το ρεπορτάζ, ότι είχε τα προβλήματα. Έστω ότι είχε γίνει. Εγώ σου λέω, ακόμη και έτσι να έχει γίνει. Ο Τσίπρας ήξερε ότι σηκώθηκε ήδη η σκόνη. Α, όταν είδε τον Τεμπονέρα. Εγώ με τον Τσίπρα μίλησα την Τρίτη. Την Τετάρτη είδε τον Τεμπονέρα. Λοιπόν, από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει, όμως από την Κυριακή μάλλον, όταν βγήκε. Ναι. Το θέμα. Ξέρει λοιπόν ο Τσίπρας ότι αυτή η εκδήλωση δημιουργεί ήδη κλειδονισμούς, προβλήματα κλπ. Ανταυτού, ακόμη κι αν ήταν παλιά κλεισμένο ραντεβού, θα το έβαλε. Ή δεν θα το έκανε. Ή θα ήτανε, δεν θα το μάθαινε κανένας. Όχι τώρα ότι το έδωσε ο Τεμπονέρας. Αυτά δεν ισχύουν. Απλώς ο Τσίπρας ήθελε να ενημερωθεί για το τι γίνεται, τι ακριβώς είναι αυτό. Και δεύτερον, νομίζω ότι θέλει να είναι και στο κάδρο. Θέλει να είναι και στο κάδρο. Εδώ τώρα το πηγαίνεις λίγο προς την. Θέλει να είναι και στο κάδρο. Θέλει να είναι στο κάδρο ή έχει κολλήσει το σύνδρομο του πρώην Πρωθυπουργού. Όχι, θέλει να είναι και στο κάδρο. Γιατί μην ξεχνάς ότι μέχρι τώρα αυτά τα οποία λέγανε είναι. Έφαγε τα μούτρα του, τα σπάσε ο Τσίπρας με την προοδευτική διακυβέρνηση. Περίμε. Αλλά όμως στρατηγικά η αναδιοργάνωση αυτή και του χώρου θα, είναι που μπορεί θα να δώσει προοπτική. Να σε τσιγκλάω, θα συνεχίσω να σε τσιγκλάω, γιατί όσο τσιγκλάω βγάζεις. Άντε, τώρα λέω, την λοιπόν, Δευτέρα που θα δω τον Τσίπρα να. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ήθελε να είναι στο κάδρο. Ήθελε, λέμε, μία εκτίμησή σου. Ναι, εκτίμησή σου, σεβαστό. Ήθελε να είναι στο κάδρο ποιου. Όλη τη συζήτηση. Τι πάει να γίνει και ήθελε να είναι στο κάδρο. Η συζήτηση που γίνεται για την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά, στην προοδευτική παράταξη. Εγώ ξέρω τι δεν μπορώ. Στην ανάγκη αναδιοργάνωση του χώρου. Δεν χωράει στο δικό μου το μυαλό. Στο δικό μου το μυαλό δεν χωράει, γιατί μπορεί να είναι μικρό. Ότι όλη αυτή η συζήτηση για την κεντροαριστερά γίνεται. Μαζευτήκαμε εμείς οι τρεις-τέσσερις και πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση να μιλήσουμε για την κεντροαριστερά. Ενώ είμαστε βουλευτές. Όχι, δεν το θέτω στρατιωτικά όπως το έλεγε προχθές η Μαρία. Πρέπει να πάρει άδεια, δεν είναι φαντάρος. Αλλά ανοίγει από πού, δεν είναι μια συμμετοχή σε μια εκδήλωση που λες πάμε να μιλήσουμε θεωρητικά. Θες την καθαρή μου θέση. Φαίνεται κάτι πάει να γίνει. Θες την καθαρή μου θέση, έπρεπε να πάρει ο Γκλαβίνας, ο Ανδρουλάκης, ο Κασελάκης μια πρωτοβουλία και να πούνε παιδιά, ελάτε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση τώρα, όχι μετά τις ευρωεκλογές, ώστε να προκληθεί ενδιαφέρον στους πολίτες, στους ψηφοφόρους, ότι ό,τι κάτι γίνεται, οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν ότι θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Αυτή την ιστορία, να την αναδιοργάνωση. Σε αυτό άλλος που να πει αυτό, άλλος εκεί.